Με μεγάλη χαρά ότι ήταν νέος κόσμος, νέα παιδιά. Αυτό πώς το κρίνετε εσείς? Καταρχάς, στο πρόσωπό μας, στην ταπεινότητά μου, έχουν οι νέοι μια αγάπη. Το βλέπω αυτό ακόμα, παρότι έχουν περάσει από τους παπαροκάδες 13-14 χρόνια, έχουν περάσει από τότε. Εν τούτης, όταν περπατούμε στους δρόμους των Αθηνών ή του Πειραιά ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, βλέπω ότι φεύγουν νέοι και έρχονται και μας χαιρετάνε. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε τότε μέσα στις ψυχές των νέων, πέρασε. Αγάπησαν με αυτόν τον τρόπο, δείχνουν την αγάπη τους και τον σεβασμό απέναντι στο ράσο και στον κλήρο. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες είδους κινήσεις αφήνουν το στίγμα. Δείχνει ένα ενδιαφέρον για το νέο και ο νέος ανταποκρίνεται. Σε αυτό λοιπόν, επειδή το διαδίκτυο έγραψε ότι σήμερα θα είμαι εδώ στον Άγιο Μινά, έφτασε ο κόσμος. Έφτασε ο κόσμος και έφτασαν και οι νέοι άνθρωποι που παρακολουθούν το διαδίκτυο, ήρθαν να λειτουργηθούν και να ακούσουν την ομιλία εκ του πλησίου. Σε αυτά τα νέα παιδιά, τι τους λέτε? Τι τους λέμε? Ό,τι έλεγε πάντοτε ο Χριστός μας. Αυτό ακριβώς συνεχίζουμε και λέμε και σήμερα. Δεν αλλάζει ο λόγος του Θεού, δεν αλλάζει το κήρυγμα. Ό,τι λέγαμε τότε, λέμε και σήμερα. Το μόνο που σήμερα, εκείνο που χρειάζεται, είναι να είμαστε πιο επιοικείς με τους ανθρώπους. Να δείχνουμε περισσότερη αγάπη, συμπόνια, κατανόηση. Και επειδή στο μοναστήρι έκανα δύο νέους πνευματικούς, έκανα δύο νέους εξομολόγους δηλαδή, όταν με ρώτησαν και μου είπανε, «Γέροντα, τώρα μας κάνατε πνευματικούς, θα έρχεται ο κόσμος να εξομολογείται σε εμάς». Ναι. Πώς να εξομολογώ? Σαν να είσαι εξομολογούμενος, τους είπα. Σαν να είσαι εσύ ο ίδιος δηλαδή. Σωστά. Πώς κάθε φορά που ακούς τον άλλον να εξομολογείται, θα βάζεις στη θέση του τον εαυτό σου. Ότι αν είχες κάνει εσύ αυτά τα αμαρτήματα, πώς θα ήθελες ο πνευματικός, εγώ δηλαδή, να σε αντιμετωπίσω? Δεν θα ήθελες με αγάπη? Δεν θα ήθελες με επίοικια? Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει και το εξής. Μου λένε πάρα πολύ ότι στα κηρύγματα είμαι πολύ αυστηρός. Και όντως είμαι αυστηρός στο κήρυγμα. Γιατί? Γιατί στο κήρυγμα πρέπει να δείξουμε την κορυφή. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να γίνεις Άγιος. Άμα σου πω δεν πειράζει να είσαι μετριότητα, εσύ θα πας στον πάτο. Πρέπει να δείξω τις κορυφές. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς ή ευτυχώς, για τους νέους. Μου λένε λοιπόν, στο κήρυγμα είστε αυστηρότατος. Όταν όμως έρχεστε στην εξομολόγηση, δεν έχουμε βρει, λέει, πιο επίοικη ιερέα. Και λέω, αυτό που λέτε, λέω, είναι αλήθεια. Και ξέρετε, λέω, γιατί είναι? Γιατί απλούστατα εκεί είμαι ο κήρυκας της Ορθοδοξίας. Πρέπει να κηρύξω ατόφια την πίστη μας, χωρίς να αναλυώσω. Ενώ εκεί μπροστά μου έχω το παιδί μου. Και το παιδί πρέπει να. Το παιδί μου, όπως κάθε πατέρας και κάθε μάνα, ό,τι και να κάνει, κοιτάει να είναι επίοικης απέναντι ο πατέρας. Το ίδιο λοιπόν κάνω και εγώ. Και γι' αυτό αντιμετωπίζω τους ανθρώπους με πολύ μεγάλη επίοικια. Ναι. Τώρα, ώστε και εμάς ο Θεός να είναι επίοικης. Να είναι επίοικης απέναντι μας. Τώρα, με λίγα λόγια, μιας και σας βρήκα σήμερα εδώ, επειδή τελειώνει και η ώρα της εκπομπής, θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες. Η σημερινή κατάσταση, μιλώ για την Εκκλησία, πώς την κρίνετε εσείς, με λίγα λόγια, η σημερινή κατάσταση? Η σημερινή κατάσταση, θα πρέπει η Εκκλησία να συνειδητοποιήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, και φυσικά κάνουμε ένα μεγάλο έργο οι πατέρες της Εκκλησίας μας σε όλες τις ενορίες. Παράγουν ένα μεγάλο έργο με τα συσίτια, διότι έχει αυξηθεί η ανεργία. 1,5 εκατομμύριο λένε οι τηλεοράσεις, θα είναι σίγουρα παραπάνω. Λοιπόν, άμα λένε 1,5 επίσημα, είναι σίγουρα παραπάνω. Γιατί κάποιος που δουλεύει για 4 ώρες, μία φορά την εβδομάδα, είναι άνεργος. Ενώ αυτοί τον θεωρούν εργαζόμενο. Δεν τον βάζουν στο 1,5 εκατομμύριο μέσα. Λοιπόν, επομένως η Εκκλησία αυτή τη στιγμή παράγει μεγάλο έργο. Θεωρώ όμως, επειδή η πτώχεια αυτή θα κρατήσει πάνω από 20 χρόνια, αν ο Θεός το επιτρέψει, θα κρατήσει πάνω από 20 χρόνια, θεωρώ ότι πρέπει να οπλιστούμε οι κληρικοί
με δύναμη και οι επίσκοποι να σηκώσουμε το σταυρό. Το σταυρό αυτό και να μπούμε μπροστά ώστε ο λαός να μας αισθάνεται πραγματικά σαν πατέρες του. Γιατί θα πρέπει να πω κάτι και να τελειώνουμε, ότι στην Εκκλησία λέμε οι Άγιοι Πατέρες είπαν, και λέμε το τι είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Άκουσες ποτέ, Γιώργο μου, να πούμε οι Άγιοι Πατριάρχες μας είπαν? Όχι βέβαια. Άκουσες να πεις, να πούμε ποτέ οι Άγιοι Δεσποτάδες μας? Όχι. Λέμε οι Άγιοι Πατέρες. Ενώ ξέρουμε ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν Πατριάρχοι και Δεσποτάδες. Γιατί λέμε όμως οι Άγιοι Πατέρες? Διότι οι Άγιοι Πατέρες έγιναν εκ των αρχιερέων, εκ των Δεσποτάνων δηλαδή, και εκ των Πατριαρχών, λέγονται Άγιοι Πατέρες εκείνοι που έδειξαν πατρότητα. Εκείνοι που ήταν πραγματικά πατέρες του λαού. Οι υπόλοιποι